Είναι από την επιστολή προς Φιλιππισίους του Αποστόλου Παύλου και από το δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου εδάφιο. Σελίδα 1039 προς Φιλιππισίους επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Εάν λοιπόν υπάρχει της παρηγορία εν Χριστώ ή της παραμυθία αγάπης ή της κοινωνία πνεύματος εις πλάχνα την άκαια εκτιρμή, κάμετε πλήρη τη χαρά μου να φρονείτε το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπη, όντες ομόψυχοι και ομόφρονες. Μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας, αλλά εν ταπεινοφροσύνη, θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντες εαυτών. Μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλά έκαστος τα των άλλων. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν το οποίο ήτο και εν Χριστώ Ιησού, ως της εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερήψωσε αυτόν και χάρισε εις αυτόν όνομα, το υπερπανόνομα. Δια να κλείνει εις το όνομα του Ιησού παν γόνιε ουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε ουχή ως εν τη παρουσία μου μόνον, αλλά τώρα πολύ περισσότερον εν τη απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρίαν. Διότι ο Θεός ο ενεργών εν ημίν και το θέλειν και το ενεργήν κατά την ευδοκίαν αυτού. Πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων, δια να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς, σχολιάς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν το κόσμο, κρατούντες των λόγων της ζωής διακάφημά μου εν τη μέρα του Χριστού, οντεν έτρεξα εις μάτιν, ουδέ εις μάτιν εκοπίεσα. Αλλά εάν και προσφέρω εμ' αυτόν σπονδύν επί της θυσίας και λειτουργίας της πίστεώς σας, χαίρω και συγχαίρομαι τα πάντων ημών, ως αυτός δε και εσείς χαίρετε και συγχαίρετε με τεμού. Ελπίζω δε εις τον Κύριον Ιησούν να πέμψω προς εσάς ταχαίως τον Τιμόθεον, δια να εφραίνομαι και εγώ μαθών την κατάστασή σας, διότι δεν έχω ουδένα ισόψυχο ώστις να με ρημνήσει γνησίως περί της καταστάσεώς σας, επειδή πάντες ζητούσι τα εαυτόν ουχή τα του Ιησού Χριστού. Γνωρίζετε δε την δοκιμασίαν αυτού, ότι ο στέκνον μετά του Πατρός εδούλευσε με τεμού εις το Ευαγγέλιον. Τούτον λοιπόν ελπίζω να πέμψω ευθύς, καθώς είδω το τέλος των υποθέσεών μου. Αμήν. Από τη φυλακή ο Απόστολος Παύλος στέλνει επιστολή στα αγαπημένα του αδέλφια, στους Φιλίππους, μια πόλη όπου ο Κύριος τον απέστειλε, τον χρησιμοποίησε και ο Κύριος δημιούργησε μια ωραία εκκλησία, η οποία τώρα είναι πανδρομένη με πρεσβύτερους και διάκονους. Σε αυτή την εκκλησία λέγεται ότι ποιμένας, υπεύθυνος, ποιμένας από το Θεό ορισμένος ήταν ο Λουκάς. Μια εκκλησία που φαίνεται ότι δεν είχε κάτι που να στενοχωρεί και να λυπεί τον Απόστολο Παύλο, εκτός από τη διαμάχη δύο αδελφών καλών γυναικών, την Ευωδία και τη Συντύχη. Σε αυτή λοιπόν την εκκλησία ο Απόστολος Παύλος στέλνει επιστολή όχι προς διόρθωση αλλά προς αύξηση, οικοδομή και προς μεγάλη ευλογία. Απευθυνόμενος λοιπόν σε αυτήν την εκκλησία, αφού δεν έχει τίποτα να ελέγξει και να διορθώσει, θέλει να τους ομολογήσει ότι η χαρά του θα είναι πλήρης όταν φτάσουν στο σημείο να φρονούν το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπην ομόψυχοι και ομόφρονες.
τότε η χαρά του είναι χαρούμενος για την εκκλησία των Φιλιππισίων, αλλά η πρόθεσή του, η επιθυμία του είναι η χαρά του να γίνει πλήρης. Ξέρετε τι θα πει πλήρης? Χωρίς κανένα δισταγμό. Τέλεια. Απόλυτη. Με την εκκλησία αυτή, με τα αδέλφια αυτά. Και γι' αυτό προσδιορίζει επακριβώς, δια Πνεύματος Αγίου φυσικά, την οδόν της ομονίας, της ομόνιας. Επακριβώς προσδιορίζει την οδόν της ομονίας για να φανερώσει σε αυτούς, διδάσκοντας την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσουν, ώστε να απολαμβάνουν, να ζούνε και να απολαμβάνουν και εδώ αλλά και στους αιώνες των αιώνων την προσδιορισμένη από το Θεό απόλυτη ευλογία. Για να μπει λοιπόν, για να μπουν οι αδελφοί των Φιλίππων, αλλά σήμερα, και ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό, δεν μιλάει ο Παύλος στους Φιλιππισίους, αλλά ελπίζω, πιστεύω, τολμώ να πω, είμαι βέβαιος, μας μιλάει ο Χριστός σε όλους μας, θέτοντας πρώτα τις προϋποθέσεις της ύπαρξης, της συγκατοίκησης εν ομονία. Πρώτη προϋπόθεση, εάν υπάρχει παρηγοριά εν Χριστώ και από το Χριστό. Μόνο η παρηγοριά μέσα από τον Χριστό, μέσα στο Χριστό και μέσα από τον Χριστό, που μπορεί ο ένας να προσφέρει στον άλλον, είναι αυτή που μπορεί αληθινά να παρηγορήσει, αλλά το σημαντικότερο σήμερα είναι η προϋπόθεση, η πρώτη, της συγκατοίκησης εν ομονία. Παρηγοριά με το Χριστό και από τον Χριστό. Εάν θέλεις να σε παρηγορήσει κάποιος, μόνο εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, μόνο ο Χριστός και μόνο εν το ονόματι του Χριστού μπορείς να παρηγορηθείς, αλλά και μπορείς να παρηγορήσεις. Μόνο δια του ονόματος του Ιησού Χριστού. Δεύτερη προϋπόθεση, παραμυθία, δηλαδή προτροπή, ενθάρρυνση, αλλά αγάπης. Ο Παύλος ο Απόστολος λέγει, εις τούτο είμαστε δεδομένοι, εις το να παρηγορούμε, να ενισχύουμε και να ενδυναμώνουμε. Αλλά παρηγοριά που δεν γίνεται με προσευχή και έξω από το όνομα και δια του ονόματος του Ιησού Χριστού δεν υπάρχει. Ούτε μπορείς να παρηγορηθείς, ούτε μπορείς να παρηγορήσεις, ούτε μπορεί κάποιος να σε παρηγορήσει. Η παρηγοριά όμως αυτή φέρνει ταυτότητα, φέρνει ομόνοια, φέρνει ενότητα. Αλλά και η ενθάρρυνση, η προτροπή. Μόνο προτροπή αγάπης. Πώς θα πρότρεπες το παιδί σου, το μοναχογιό σου, τη μοναχοκόρη σου ή τα παιδιά σου που αγαπάς, αλλά με αγάπη Θεού που είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου. Έτσι μπορείς και πρέπει να προτρέπεις, ώστε να οικοδομήσεις την ομόνοια που θέλει ο Θεός, τη συγκατοίκηση εν ομονία στη ζωή σου, στην οικογένειά σου και στην εκκλησία. Τρίτον, κοινωνία Πνεύματος Αγίου, συμμετοχή στα πράγματα του Πνεύματος του Αγίου. Κοινωνία στην πνευματική ζωή. Επικοινωνία με τον άλλον μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Εφόσον και εσύ έχεις κοινωνία με το Πνεύμα του Θεού το Άγιο. Δεν μπορείς να μεταφέρεις τα μηνύματα, την παρουσία, τα λόγια του Πνεύματος του Αγίου, αν εσύ πρώτος
δεν έχεις κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο. Και αν δεν μπορείς να μεταφέρεις τα του Πνεύματος του Αγίου, δεν μπορείς να συγκατοικείς εν αμμονία. Αν μεταφέρεις τα του Πνεύματος του δικού σου ή τη γνώμη ανθρώπων ή τη γνώμη απόψη ή τις απόψεις άλλων, ομόνοια δεν υπάρχει εν Χριστώ Ιησού. Εάν μπορέσεις να μεταφέρεις έχοντας κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο προσωπική, τότε εάν μπορείς να μεταφέρεις στους άλλους έχοντας κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο, εργάζεσαι με τα βεβαιότητος τη συγκατοίκηση εν ομονία και στην οικογένειά σου και στην Εκκλησία. Ο Θεός θέλει πνευματικούς ανθρώπους, γιατί μόνο στους πνευματικούς ανθρώπους μπορεί να φανερώνει τα υπό του Θεού δια Πνεύματος Αγίου χαριστέντα σε μας και στους άλλους. Και τέταρτον, σπλάχνα, ικτυρμή, αγάπη, έλεος. Αν λείπει ο σύνδεσμος της τελειότητος έτσι όπως τον θέλει ο Θεός, που είναι η αγάπη, δεν υπάρχει πλέον συγκατοίκηση σε νομονία. Δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να διεκδικείς, να ελπίζεις ότι έχεις τη ζωή σου ο Θεός διορισμένη τη δική του ευλογία. Ματέα είναι η ελπίδα σου. Ματέα είναι η προσμονή σου. Ματέα είναι η εξήτησή σου. Ο Θεός διορισμένη έχει τη δική του ευλογία σε αυτούς, σε αυτόν που κατοικεί με τα αδέλφια του εν ομονία. Αν λοιπόν υπάρχουν αυτές οι τέσσερις προϋποθέσεις που μπορούμε να τις ζητήσουμε αλλά και να αγωνιστούμε, γιατί είναι η στενή πύλη, να αγωνιστούμε να την περπατάμε. Ο χριστιανισμός, ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν είναι χαρούλες και τραλαλά. Δεν μπορείς να παρηγορήσεις και να θεραπεύσεις επιπολέως τις ιών. Τον εαυτό σου, τα αδέλφια σου, την οικογένειά σου. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει συγκατοίκηση που να ξεκινάει μέσα από την ψυχή σου, συνδεδεμένη με το Λόγο του Θεού. Να περπατάς αυτό το δρόμο για να απολαμβάνεις τη συγκατοίκηση εν ομονία, πάνω στην οποία υπάρχει το χρίσμα του Θεού και προσδιορισμένη η ευλογία του Θεού. Εάν λοιπόν υπάρχουν αυτά, τότε μπορείτε να κάνετε πλήρη τη χαρά μου. Εάν θέλετε, αν το επιδιώκετε, αν το εξητείτε, τότε μόνο μπορείτε. Εάν δεν υπάρχουν αυτές οι υποθέσεις, προϋποθέσεις και να θέλετε, δεν μπορείτε. Αλλά εάν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, πρέπει να θέλετε για να μπορείτε να φρονείτε με τα αδέλφια σας το αυτό. Πώς? Δεν είναι μια όριστη έννοια να φρονώ το αυτό. Πώς συγκεκριμένα? Έχοντες την ίδια αγάπη σε όλους, κατά την εντολή του Χριστού να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως εγώ σας αγάπησα. Την ίδια αγάπη, χωρίς προσωποληψία, χωρίς διαφορές, μπορείτε να φρονείτε το αυτό έχοντες την ίδια αγάπη προς όλους. Και αν κρίνεις ότι δεν μπορείς, ζήτα. Εξήτησε. Πώς, δεύτερον, όντες ομόψυχη. Δηλαδή με το ίδιο φρόνημα της ψυχής, με την ίδια δύναμη της ψυχής. Με ψυχή θέλουσα. Γιατί ο Θεός θέλει από μας και εξητάει καρδιά κατά την καρδία Του, εις τον απράττωμεν πάντα τα θελήματά Του, και ψυχή θέλουσα στο να ακολουθούμε ακριβώς Αυτόν. Εάν η ψυχή μας δεν θέλει, τίποτα δεν μπορεί να γίνεται. Εάν ο εσωτερικός άνθρωπος δεν επιθυμεί, τίποτα δεν μπορεί να πάρει από το Θεό. Όντες λοιπόν, όχι μόνο να θέλουμε, αλλά να θέλουμε τα ίδια.
να θέλω την ευλογία, τη θεραπεία, τη βοήθεια του Χριστού για σένα, κατά τον ίδιο τρόπο και περισσότερο που θέλει ο Χριστός, όχι εγώ. Δεν είναι να αγαπείς τον εαυτό σου όπως τον εαυτό σου, τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου, αλλά τώρα το ομόψυχη είναι κάποια άλλη αγάπη, όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Να θέλεις το καλό του αδελφού σου όπως το θέλει ο Χριστός, με τον ίδιο τρόπο. Ενώ στις περισσότερες φορές όλοι μας θέλουμε την ευλογία του Χριστού για μας, και ο Θεός λέει όχι μόνο για μας, το ίδιο και πρώτα για τους άλλους. Πώς λοιπόν την αυτήν αγάπη ομόψυχη αλλά και ομόφρονες? Το ίδιο φρόνημα με το οποίο θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα, έτσι πως το Λόγος του Θεού το περιγράφει λέγοντας ότι να έχουμε το φρόνημα του Χριστού. Και τι να αποφεύγουμε? Μπορούμε να είμαστε, να φρονούμε το αυτό έχοντες την αυτήν αγάπη, όντες ομόψυχοι και ομόφρονες, αλλά και να αποφεύγουμε, μη πράττουμε τίποτα από ανταγωνισμό και ματαιοδοξία, αλλά εν ταπεινοφροσύνη, καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος, ενδύθητε την ταπεινοφροσύνη υποτασσόμενοι εις αλλήλους, εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας σε αυτόν, ώστε να μπορείτε να υποτάσσεστε ο ένας τον άλλον. Αν δεν θεωρείς τον αδελφό σου υπερέχοντα, δηλαδή εάν δεν θεωρείς τον εαυτό σου δούλο, υπηρέτη του αδελφού σου, δεν μπορείς να συγκατοικείς εν ομονία. Δεν μπορείς να απολαμβάνεις. Δεν μπορείς να απολαμβάνεις την προσδιορισμένη από το Θεό ευλογία εδώ και στους αιώνες των αιώνων. Μόνο αν θεωρήσεις τον εαυτό σου πιστής ότι είσαι υπηρέτης του αδελφού σου, τότε μόνο μπορείς να τον θεωρείς υπερέχοντα. Σε καμία άλλη περίπτωση. Εάν ψάξεις να βρεις τα καλύτερα του αδελφού σου, εγώ πιστεύω ότι θα βρεις πολύ καλύτερα και στον εαυτό σου. Και θα αρχίσεις συγκρίσεις που είναι ανοησία. Να ξεχάσουμε, αδελφοί, ποιος είναι ο υπερέχων από αυτά που έχει και να σταθούμε, να κοιτάξουμε τον εαυτό μας που ο Χριστός λέει θέλεις να γίνεις μέγας, πρέπει να γίνεις υπηρέτης πάντων. Θέλεις να γίνεις πρώτος, δούλος πάντων. Εάν λοιπόν βάλουμε στην καρδιά μας ότι τον αδελφό μου που έχω απέναντί μου και τον κοιτάω πολύ καλά, δεν τον κοιτάω για να του ζητήσω αλλά για να του δώσω. Δεν τον κοιτάω για να μου προσφέρει, να του προσφέρω. Δεν τον κοιτάω να με υπηρετήσει αλλά να τον υπηρετήσω. Τότε εκ των πραγμάτων θεωρείς τον αδελφό σου υπηρέχοντα. Μόνο όταν θεωρείς υπηρέτη του αδελφού σου τον εαυτό σου. Και πρόσεχε, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Τρία πράγματα να μην κάνεις. Το πρώτο είναι όχι ανταγωνισμούς και ματαιοδοξία. Το δεύτερο είναι ταπεινοφροσύνη υπηρεσία. Και το τρίτο είναι μη κοιτάς τον εαυτό σου μόνο. Δεν είσαι το κέντρο του κόσμου. Δεν είσαι το κέντρο της αγάπης του Χριστού. Μόνο εσύ. Αλλά όπως ο Χριστός κοιτάει όλους, έτσι κοίταξε και εσύ όλους. Αυτή είναι η προϋπόθεση, αδελφοί, για τη συγκατοίκηση εν ομονία, αλλά και ο τρόπος που πρέπει να ενεργούμε για να συγκατοικούμε εν ομονία. Και εμείς θέλουμε σήμερα. Πιστεύω, αδελφοί, ακράδαντα, ότι όλοι θέλουμε. Όλοι θέλουμε. Εγώ θέλω όλη μου την καρδιά να συγκατοικώ με όλα τα αδέλφια μου. Πρώτα με την οικογένειά μου, εν ομονία, και ύστερα με όλα τα αδέλφια μου. Τότε έρχεται ο Κύριος τώρα να φανερώσει κάτι πολύ πιο σημαντικό. Θα υπάρχει ευλογία. Θέλεις να υπάρξει
και ύψωσης, δόξα στη ζωή σου. Θέλεις να σε δοξάζει ο Χριστός, όχι για να φαίνεσαι, να καταξιώνεσαι μεταξύ των ανθρώπων, αλλά εκείνη τη δόξα, την ουράνια, την οποία είχε ο Θεός στον ουρανό και την έκρυψε, την κάλυψε μέσα σε ένα σώμα χωικό. Μία δόξα που δεν φαίνεται, κρυμμένη μέσα στο χωικό σώμα. Τότε να φροντίσουμε, να εξητήσουμε, να αποθήσουμε και το φρόνημα του Χριστού, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχουν, όχι μόνο σαν ύπαρξης ήταν Θεός, σαν ουσία ήταν και είναι Θεός, αλλά και σαν μορφή φαίνεται ότι είναι Θεός. Αλλά ήλθε το πλήρωμα του χρόνου που ο Θεός ζήτησε και ο Ιησούς Χριστός πρόσφερε, η μορφή ήρθε εκεί να έρθει να κρυφτεί μέσα σε ένα σάρκινο, άθλιο, ουτιδανό, θνητό, φθαρτό ανθρώπινο σώμα. Και το δέχτηκε. Και δεν το νόμισε ότι του άρπαξαν την μορφή Θεού, αλλά το αποδέχτηκε, γιατί αυτή ήταν η λογική του λατρεία, η θυσία του μπροστά στο Θεό. Γι' αυτό αν και εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά αφού εκένωσε τον εαυτό του, όχι από τη θέση τη θεϊκή, ούτε από τη, συγγνώμη, όχι από τη φύση τη θεϊκή, ούτε από τη θέση τη θεϊκή, αλλά εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του ουρανού. Εγκατέλειψε τα ουράνια παλάτια και ήρθε και κρύφτηκε, Χριστέ μου, Χριστέ μου, ήρθε και κρύφτηκε μέσα σε ένα βρέφος, σε έναν άνθρωπο που τον ονίδιζαν, τον μαστίγωναν. Ποιος η δόξα του Θεού, το απάβγασμα της δόξης του Θεού, το φρόνημα του Χριστού. Τον εαυτό του τον εκένωσε, αφού έλαβε δούλου μορφή, το υπηρέτης που λέγαμε. Γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε να υπηρετηθεί, ήρθε να υπηρετήσει. Έλαβε λοιπόν πρώτον δούλου μορφή. Έχασε τη μορφή του Θεού και πήρε τη μορφή του δούλου. Έχασε τη μορφή της δόξας και πήρε τη μορφή της ατίμωσης. Αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού. Και αφού έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και αφού βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, έχοντας κλεισμένο μέσα στο ανθρώπινο σώμα τη δόξα του παντοδυνάμου Θεού και όντας το απάβγασμα της δόξης του Θεού, τότε δούλωσον εταπείνωσε τον εαυτό του. Κύριε Θεέ, άρα επανερχόμεθα σε εμάς που θέλουμε να μας χαριστεί σήμερα ο πόθος, η εξήτηση και εν τέλει η συγκατοίκηση σε νομονία με τα αδέλφια μας, όχι με λόγια και με γλώσσα, αλλά με αλήθεια και με έργο. Είμαστε άθλοι και ουτιδανοί άνθρωποι έχοντες δούλου μορφή. Αυτό είμαστε. Τίποτα περισσότερο. Και μας καλεί το φρόνημα του Χριστού, το πνεύμα του Χριστού, να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας έως θανάτου. Να μην λογαριάσουμε το θάνατο. Αντιθέτως μάλιστα, πεθαίνοντας για τον κόσμο, απαρνούμενοι τον εαυτό μας τη δόξα του εαυτού μας,
να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας γινόμενοι υπήκοοι μέχρι το τέλος της ζωής μας. Όχι για λίγο, για μια στιγμή, συγκατοικώσει, όχι συγκατοικήσανε, συγκατοικώσει εν ομονία. Από τώρα και μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Υπηρέτες, ενδεδειμένοι την ταπεινοφροσύνη, υποτασσόμενοι εις αλλήλους. Εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος. Πώς ταπείνωσε τον εαυτό του, πώς αποδείχθηκε η ταπείνωση του Χριστού? Με την υπακοή του. Με την υπακοή του στο θέλημα του Θεού, που ήταν ο Κύριος του και ο Θεός του. Με την υπακοή του στα αδέλφια του, που είναι υπηρέτης τους. Με την υπακοή του σε όλους, υπηρέτης πάντων και δούλος πάντων. Και τώρα η ανταπόκριση. Γι' αυτό το λόγο ο Πατέρας Θεός τον υπερήψωσε, τον εδόξασε, του χάρισε το υπερπάνω όνομα. Δεν του χάρισε το υπερπάνω όνομα γιατί ήταν Θεός, αλλά γιατί σαν άνθρωπος εταπείνωσε τον εαυτό του έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Αλληλούια. Γι' αυτό το λόγο, δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος που να μπορεί ένας άνθρωπος να σταθεί μπροστά στο Θεό και να πει ο Θεός, επειδή σε αγάπησα θα σε δοξάσω. Δεν υπάρχει κανένας ο λόγος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να σε συστήσει ο Χριστός. Δεν έχουμε να του δείξουμε τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα το καλό. Αχριστοί είμαστε. Άθλοι είμαστε. Ουτιδανοί είμαστε. Δεν λάβαμε δούλου μορφή. Είμαστε δούλοι. Δούλοι της αμαρτίας. Ήμασταν. Δούλοι του κόσμου. Ήμασταν. Μας έσωσε ο Χριστός και πάλι δεν έχουμε να του δείξουμε τίποτα. Ό,τι έχουμε ο Χριστός μας το έδωσε. Έρχεται ο Χριστός και λέει όμως, έχεις κάτι που μπορείς να μου το δείξεις? Δεν έχεις τίποτα άλλο, ένα πράγμα όμως. Αναγνωρίζω, αναγνωρίζει ο Θεός σε σένα τη δυνατότητα να δείξεις κάτι χάριν του οποίου θα σε δοξάσει, χάριν του οποίου θα σε υψώσει. Δεν έχουμε τίποτα. Όχι, λέει ο Θεός, έχεις κάτι. Μα δεν βλέπω τίποτα στον εαυτό μου που να μπορώ να πω, όλο το λάθη κάνω, όλο τα στραβά κάνω, φταίω, τι να σου πω Κύριε μου, μόνο εσύ ξέρεις κι εγώ. Και μου λέει ο Θεός, άστα αυτά, άστα αυτά, έχεις κάτι να μου δείξεις, χάρη του οποίου εγώ είμαι υποχρεωμένος, έτσι μου είπε ο Θεός αδελφοί. Όταν στάθηκα και του λέω, τι το καλό βρίσκεις? Άθλιος είμαι, χάλιας είμαι, όλο λάθη κάνω, όλα καστραβάτα κάνω. Όχι, μου λέει, έχεις κάτι που αν μου το δείξεις θα δοξάσω το όνομά μου στη ζωή σου, θα δοξάσω το όνομά μου στη γη, θα σε δοξάσω. Και αυτό είναι η ταπείνωσή σου. Αυτό είναι η ταπείνωση δική σου. Η ταπείνωση δική μου, η δική σου δεν είναι δική μου. Εγώ ταπεινώθηκα έως θανάτου. Γι' αυτό με ύψωσε ο πατέρας μου. Έχεις κάτι να μου δείξεις? Έχουμε κάτι αδερφοί να του δείξουμε? Μπορείς να ταπεινωθείς γενόμενος υπήκοος σ' όλη σου τη ζωή μέχρι του θανάτου, στον Πατέρα, τον Υιό, το Πνεύμα το Άγιο, αλλά και σε όλα τα αδέλφια σου με τα οποία συγκατοικείς εν ομονία? Τότε θα γνωρίσεις όχι πλέον μια καινούρια ζωή, ένα νέο Χριστό στη ζωή σου, ένα νέο Κύριο στη ζωή σου, ένα νέο Πατέρα στη ζωή σου, ένα νέο Παράκλητο στη ζωή σου. Αλληλούια. Δόξα να έχεις Κύριέ μου. Βρήκα τι έχω να του δείξω.
Δεν το ήξερα. Δεν ήξερα ότι μπορεί να κάνω κάτι εγώ για να τον ευαριστώ και να τον δοξάζω. Γιατί όλα όσα είχα ήταν δώρα Θεού. Ό,τι είχα ο Θεός μου τα χάρισε. Ο Θεός μου τα έδωσε και ήμουν ευγνώμων γι' αυτό. Και έρχεται ο Θεός, έχεις κάτι που αν μου το δείξεις θα σε δοξάσω. Αλληλούια. Ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κρατεία χείρα του Κυρίου και αυτός θα σας υψώσει. Πόσο τώρα πήρε νόημα ο λόγος του Θεού στη ζωή μας, ότι ο ταπεινώνων εαυτόν υψωθήσετε και υψώνων εαυτόν ταπεινωθήσετε. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ο Απόστολος Παύλος θέλει η Εκκλησία των Φιλιππισίων να αποκτήσει το φρόνημα του Χριστού, όντες όμως προηγουμένως συγκάτοικοι μεταξύ τα αδέλφια μεταξύ τους εν ομονία. Και τότε συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός για μας σήμερα. Τώρα λοιπόν με τα φόβου και τρόμου εργάζεται την εαυτόν σωτηρία, προσέξτε την παγίδα, θυμηθείτε την παραβολή των δεκαμνών. Σας έδωσα τη σωτηρία σας. Σας έδωσα το λόγο μου. Τώρα εργάζεστε όμως. Όχι για την τροφή τη φθυρωμένη, για την τροφή τη μένουσα, η ζωή είναι αιώνιον. Εργάζεστε τώρα για να κάνει η μνά σας καρπό πολύ και ο καρπός μας να μένει, γιατί τότε και μόνο τότε ο Θεός θα είναι ο ενεργόν εν ημίν μέσα σας το δικό του θέλημα και το δικό του έργο. Όταν όντες συγκάτοικοι εν ομονία και έχοντες το φρόνημα του Χριστού, τότε ο Χριστός θα εργάζεται μέσα σας το δικό του θέλω και το δικό του έργο, και θα θέλετε και θα μπορείτε. Και μάλιστα όχι αυτά που εσείς θέλετε, αλλά κατά την ευδοκία αυτού, κατά την πρόθεση αυτού, κατά την αγάπη του. Γι' αυτό όλα αυτά πράτετε τα πάντα. Τώρα γνωρίζετε τα πάντα, έχετε το χρήσμα. Μπορείτε να πράτετε, γιατί και το θέλω και το μπορώ το έχει βάλει ο Χριστός στην καρδιά σας. Τώρα πράτετε τα πάντα, αλλά προσοχή, χωρίς γογγισμούς και διαλογισμούς και αμφισβητήσεων, εάν θέλετε να είστε τέκνα Θεού, αλλά αμόμητα. Τέκνα Θεού είστε, αν θέλετε να είστε τέκνα Θεού αμόμητα, όλα αυτά να τα πράτετε χωρίς γογγισμό και αμφισβήτηση. Γιατί σαν τέκνα Θεού αμόμητα θα είσαστε ως φωστήρες που λάμπετε στον κόσμο, αλλά ιδιαίτερη προσοχή, κρατώντας το λόγο της ζωής. Ποτέ μην πείτε, αδερφοί αγαπητοί, σαν τον έναν από τους 10 που χάρισε 10 μνάς ο Κύριος, αυστηρός είναι ο λόγος. Αυστηρός είναι ο Κύριος. Δεν είναι αυστηρός, αδερφοί, ο λόγος. Δεν είναι αυστηρός ο Κύριος. Αγαθός είναι. Δεν είναι σκληρός ο λόγος. Αγαθός είναι. Καλός είναι. Είναι γεμάτος αγάπη. Είναι ο λόγος του Θεού. Γιατί τότε θα είστε καύχημά μου την ημέρα του Χριστού. Και τώρα φτάνουμε στο τελευταίο, το οποίο ίσως είναι μέσα σε όλα αυτά τα σπουδαία που ακούσαμε, ίσως είναι το πιο σημαντικό. Ελπίζω εις τον Κύριον Ιησούν να πέμψω προς εσάς ταχαίως τον Τιμόθεο, δια να εφραίνομαι και εγώ μαθών την κατάστασή σας, διότι δεν έχω κανέναν ισόψυχον ώστις να με ρυμνήσει γνησίως περί της καταστάσεώς σας, επειδή πάντε ζητούσι τα εαυτόν ουχήτα του Ιησού Χριστού.
Ο Παύλος έλεγε στους Φιλιππησίους για τον Τιμόθεο ότι από όλους αυτούς βρέθηκε ένας που μπορεί να του εμπιστευθεί, να τον εμπιστευθεί. Μπορεί να τον χρησιμοποιήσει με βεβαιότητα ότι θα με ρημνήσει καλός. Επαναλαμβάνω, σήμερα δεν μιλάει ο Παύλος Φιλιππησίους. Είμαι βέβαιος ότι μιλάει ο Χριστός σε μας, σε σένα και σε μένα. Ο Παύλος τότε βρήκε έναν, ναι, στον οποίο μπορούσε να εμπιστευθεί απόλυτα. Θα μπορούσε να τον εμπιστευθεί απόλυτα στο να μεριμνά για τους αδελφούς του. Όχι να υπηρετεί, να μεριμνά για τους αδελφούς του. Έναν μόνο. Περίεργο δεν είναι? Τόσους συνεργάτες είχε, τόσους αδελφούς είχε, τόσους πρεσβύτερους, προφήτες. Έναν βρήκε μόνο. Σκεφτείτε, αδερφοί αγαπητοί, πόσο δύσκολο και πόσο σημαντικό είναι για τον Απόστολο Παύλο που μπορεί να εμπιστευθεί τον Τιμόθεο ώστε να τον αποστείλει για να μεριμνήσει γνησίως. Κύριε Θεέ μου, γνησίως. Φοβερή διάκριση, φοβερή επιλογή. Γνήσια μέριμνα. Τι ωραία που θα ήταν σήμερα να εξητήσουμε. Σκληρό πράγμα ζητάω, Κύριε, να μας κάνει ο Θεός μια εκκλησία που να μας εμπιστεύεται ότι να μπορούμε γνησίως να μεριμνούμε, όχι μόνο ένας για τον άλλον, αλλά και για όλα τα ζητήματα του Θεού. Γνησίως. Αλλά πέρα από όσα ακούσαμε, φτάνουμε τώρα σε αυτό που θέλει ο Θεός. Πάψε να ζητάς τα δικά σου και ζήτα του Χριστού. Πάψε να επιδιώκεις. Σκληρό πράγμα. Γιατί λέει ζητείτε και θέλετε ευρύ. Ψάξτε δηλαδή. Πάψε να ψάχνεις για τα δικά σου, αυτά που θέλεις, αυτά που επιθυμείς, αυτά που έχεις ανάγκη, αυτά που σου χρειάζονται, και στρέψε στο βλέμμα σου στο Χριστό και άρχισε να ψάχνεις να βρεις αυτά που θέλει ο Χριστός, αυτά που επιθυμεί ο Χριστός, αυτά που χρειάζεται ο Χριστός. Αυτό θα πει απάρνησης, αφιέρωσης. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω ότι κανείς από μας, μακάρι όλοι σας, να το πω πιο σωστά, δεν είμαι έτσι. Δεν είμαι έτσι. Πολλές φορές ζητάω τα δικά μου, της οικογένειάς μου, της εκκλησίας μας, έχοντας στο τέλος αυτά που ζητάω την κτητική αντωνυμία μου. Τα δικά μου, της οικογένειάς μου, της εκκλησίας μας. Ο Θεός λέει βγάλε αυτό το μου και βάλε εκεί στο μου του Ιησού Χριστού και τότε θα είσαι ένας γνήσιος υπηρέτης, δούλος που θα μπορώ να σε στέλνω να πηγαίνεις αντί για μένα. Το καταλάβαμε? Θα σε στέλνω να πηγαίνεις αντί να πηγαίνω εγώ. Θα σε στέλνω να κάνεις αυτά που θα έκανα εγώ. Θα σε στέλνω να λες αυτό που θα έλεγα εγώ. Και θα σε εμπιστευόμουν, γιατί εσύ δεν ζητάς πια
τα δικά σου, αλλά ζητάς τα δικά μου, τα του Ιησού Χριστού. Αυτό το τελευταίο να το ζητήσουμε ή να μην το ζητήσουμε. Να το ζητήσουμε ή να μην το ζητήσουμε. Ας προσευχηθούμε, αδερφοί. Γιατί θα ακουστεί η φωνή του Θεού, σκληρόν πράγμα η ζήτη σας. Και μετά ξέρετε, αν το ζητήσουμε δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Ας αποφασίσει καθένας μας μόνος του. Αλλά όχι με συναίσθημα, αλλά με αλήθεια και με έργο. Ψάχνει να βρει ο Θεός, όπως έψαχνε να βρει ο Παύλος. Έτσι μου δείξε ο Θεός. Τον Παύλο που ψάχνει γύρω-γύρω να βρει έναν. Έναν. Να μπορεί να τον στείλει σαν να πήγαινε ο ίδιος. Και βρήκε μόνο έναν. Τον Τιμόθεο. Τώρα σας λέγω με τα βεβαιότητος. Ο Χριστός ψάχνει να βρει έναν που να μπορεί να τον στείλει με τη βεβαιότητα ότι γνήσια θα με ρημνά σαν κι αυτόν, σαν τον Ιησού Χριστό. Είναι μεγάλη θυσία, είναι μεγάλο βάρος, αλλά είναι και πιο μεγάλη ευλογία. Όλα τα άλλα να τα ζητήσουμε, να τα αποθήσουμε. Θέλω να συγκωτικώ εν ομονία με τους αδελφούς μου. Να θεωρούμε και χρησμένος του Κυρίου αληθινά, όχι με λόγια, με φαντασία. Μα δεν σε βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, αλλά με βάφτισε. Είμαι και χρησμένος του τώρα. Είμαι τσακωμένος, αδιάφορος. Θέλω να έχω το φρόνημα του Χριστού. Να είμαι υπηρέτης των αδελφών μου. Αυτό μπορώ να πω ότι το θέλω. Αλλά το να γίνω ισόψυχος με τον Χριστό, πρέπει ο Θεός να το βάλει στην καρδιά μας. Αφού μας αποκαλύψει το βάθος, το μήκος, το πλάτος και το ύψος του να είσαι ισόψυχος με Αυτόν. Με θυσία. Επώδυνη, αλλά είναι και μεγάλη δόξα και ευλογία. Αδελφοί μου αγαπητοί, ας κρατήσουμε αυτό το λόγο το σημερινό σήμερα. Εγώ θα πρότεινα στον εαυτό μου πρώτα και σε εσάς να τον ακούμε και πιο συχνά. Μην τον αφήσουμε και φύγει. Γιατί είναι έσχατες ημέρες. Το πνεύμα του Αντίχριστου εργάζεται μυστηριωδώς και ετοιμάζει τα πάντα από τη δική του σκοπιά. Σήμερα διάβασα κάτι που ποτέ δεν είχα σκεφτεί. Ότι αποφάσισε η Ευρώπη 6.000 μεγαλύτερες τράπεζες να είναι όλες κάτω από τη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Φοβερό. Όλο το τραπεζικό σύστημα να ελέγχεται άμεσα και απόλυτα από το πνεύμα του Αντιχρίστου. Ποτέ δεν το είχα σκεφτεί, ποτέ δεν το είχα ακούσει. Ποτέ προφανώς δεν το είχα πει. Μας ξεπερνάνε τα γεγονότα. Ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Ας αποφασίσουμε, αδερφοί, να περπατήσουμε την οδόν την οποία ο Κύριος μας διδάσκει. Να ζούμε με τις συμβουλές Του. Αυτός να μας συνετίζει και Αυτός να μας προστατεύει. Αμήν.